Αγαπητοί μου χριστιανοί, στην εποχή του αιώνος και απατεώνος την οποία ζούμε, η εκκλησιαστική και πολιτική ταγή ή οι εκλεγμένοι ερετοί άρχοντες του λαού, καθώς και οι θρησκευτικοί ηγέτες, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχης, αρχιμανδρίτες, ιερείς, διάκονοι, ψάλτες και ιεροψάλτες αλλά και όλοι όσοι κατηχούν το λαό έχουν παραδώσει τα κλειδιά της ψυχής τους και κατ' τα κλειδιά της Εκκλησίας στον Αντίχριστο. Ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται οι νέες ηλεκτρονικές βιομετρικές ψηφιακές ταυτότητες τη, του νέου παγκόσμιου υπερκράτους της παγκόσμιας δικτατορίας του αντίχριστου 666 του οποίου τα βήματα όχι μόνο ακούγονται αλλά ήδη η κυριαρχία του είναι εμφανής εις άπασαν την οικουμένην τρομοκρατών άπαντα στους λαούς με τα όπλα και δημιουργώντας συνθήκες πενίας και πίνας λιμού και λιμού ώστε μέσα από κατασκευασμένες επιδημίες κατασκευασμένες οικονομικές κρίσεις, κατασκευασμένα πολεμικά επεισόδια και αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις καθάπασαν ήπειρον να οδηγήσουν τον κόσμο στην ηλεκτρονική ψηφιακή δικτατορία της τεχνητής νοημοσύνης του Αντίχριστο 666 που θα οδηγήσει τους ανθρώπους να τον προσκυνήσουν ως θεόν που θα τους επιλύσει όλα τα επίγεια προβλήματα και όλες τις επίγειες επιθυμίες έτσι απειλούν με ψευδείς ανακοινώσεις στον τύπο και στα συστημικά μέσα μαζικής εξαπάτησης τα οποία πληρώνονται με πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε να διαχέουν την κρατική προπαγάνδα λέγοντας στον κόσμο ότι αν δεν λάβει την ηλεκτρονική, βιομετρική, ψηφιακή ταυτότητα με το επάρατον μικροτσίπ θα υποβληθεί στην βάσανον του προστήμου. Μέγα ψέμα μην τους πιστεύετε. Ε, ταυτότητε που έχετε, οι χάρτινες που έχετε τώρα στη διάθεσή σας δεν έχουν ημερομηνία λήξεως και καθότι αποτελούν δημόσιο και κρατικό έγγραφο που δεν αναγράφει η ημερομηνία λήξεως ισχύουν στο διειναικές όπως ισχύουν όλα τα κρατικά έγγραφα από ιδρύσεως του νέου ελληνικού κράτους έως και σήμερα όπως για παράδειγμα βασιλικά διατάγματα όπως ε, ομολογίες και ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα οποία το καθιστούν αξιόχρεο από την εποχή της ιδρύσεώς του δεν πάβει η ισχύ τους και δεν λήγουν έτσι σε εξαπατούν με την απειλή του προστίμου όπως όταν σε οδήγησαν στην παραλαβή του βλαβολίου για την δίθεν πλανδημία για να υποβληθείς στη βιομετρική σάρωση στο σκάνερ και να παραλάβεις την ταυτότητα του πολίτη του κράτους του Αντιχρίστου μην ενδώσεις σε τίποτα και όσον αφορά για τα νέα παιδιά αγόρια και κορίτσια που λένε τι θα κάνω, πως θα δώσω αγγλικά για να πάρω πτυχίο στο αγγλικά άμα δεν βγάλω τη νέα ταυτότητα πώς θα πάω να σπουδάσω αν δεν βγάλω τη νέα ταυτότητα... πώς θα πάω να δουλέψω αν δεν βγάλω τη νέα ταυτότητα... Ε, λοιπόν, τους λέγω να μην κάνουν απολύτως τίποτα... και να μην βγάλουν την βιομετρική ταυτότητα... και να προτιμήσουν να χάσουν τα πρόσχερα επίγεια... και ψεύτικα εν πολλής υλικά αγαθά του παρόντος κόσμου... αλλά να οδηγήσουν την ψυχή τους με τον κύριο ημών Ιησού Χριστό και την τρισήλιο θεότητα ή στας επουράνιας μονάς και επουράνιες χαρές της βασιλείας των ουρανών οι οποίες θα δοθούν εκατονταπλάσια και εδώ στη γη αλλά και εν το μέλλοντι αιώνι. Και όσοι έχετε σπίτια, περιουσίες, χρήματα, εργασίες, ε, κάνετε ταξίδια και βλέπετε ότι δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε να τα έχετε όλα αυτά εάν δεν παραλάβετε τις ψηφιακές βιομετρικές ταυτότητες να σκεφτείτε τα αιώνια αγαθά τα οποία θα χάσετε εάν παραλάβετε την νέα ψηφιακή βιομετρική ηλεκτρονική ταυτότητα που κατεντολήν ξένων κέντρων αποφάσεων εξω, ε, εξωθεσμικών και εξονομικών ζητούν και, και απαιτούν από τα κράτη να εφαρμόσουν το, το μηχανισμό βιομετρικής αναγνώρισης και βιομετρικής ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές και μετακινήσεις. Μην μπείτε λοιπόν σε αυτή την ε, πλάνη που σας λένε διάφοροι του πατρίου και του νέου εορτολογίου ότι από τη στιγμή που δεν είναι λέει το τελικό χάραγμα είναι λέει προχάραγμα και οπότε πάρτε τα βλαβόλια πάρτε τις ταυτότητες τις ηλεκτρονικές πάρτε τις καρτούλες πάρτε τα 666 τρώτε σφραγισμένα χαραγμένα και μπαρκοντιασμένα γιατί δήθεν δεν είναι το τελικό σφράγισμα και δεν θα πάτε στην κόλαση ο του, της πλάνη σου δαίμονα στην κόλαση θα οδηγηθούν ούτω ή άλλως όσοι παραλάβουν τα συστήματα του αντιχρίστου με το 666 μην ενδώσετε λοιπόν θα χάσετε και εργασίες θα υπάρχει ρήξη ανάμεσα στις οικογένειες διότι ε, ο γιος θα παίρνει την ταυτότητα η κόρη δεν θα παίρνει την ταυτότητα ε, ο πατέρας δεν θα παίρνει την ταυτότητα η μητέρα θα παίρνει την ταυτότητα και έτσι θα υλοποιηθεί και θα επαληθευθεί η προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ότι σε ένα σπίτι ήρθα να βάλω μάχερα ήρθα να διχάσω τον πατέρα από τη ε, κόρη και τη μητέρα από το γιο. ήρθαν να διχάσω τις οικογένειες. Γιατί δεν είναι όλοι με, το, με την τρισήλιο θεότητα ή με τον Ιησού Χριστό, αλλά πολλοί θα ενδώσουν στον Αντίχριστο, θα μπουν στο σύστημα 666. Οπότε καλύτερα να τα χάσεις όλα και να βρεθείς με ένα σακούλι στάρι στο βουνό, αλλά μη προδίδουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό παρά να πάρεις τις ηλεκτρονικές ψηφιακές βιομετρικές ταυτότητες, να ζήσεις στην άνεση και την πολυτέλεια του Αντιχρίστου λίγα ακόμα χρόνια και μετά την ψυχή σου να την παραλάβουν οι δαίμονες και να την οδηγήσουν από τα τελώνια στην κόλαση στην αιώνια κόλαση, η αιώνια απώλεια της ψυχής. Αλλά όχι μόνο, αλλά θα υπάρξει και η απώλεια του σώματος. Γιατί από τα συνεχή καναρίσματα με τις ακτίνες λέιζερ, ο αντίχριστος θα συμμεταλλάξει και θα σε εκβιάσει πάλι λέγοντά σου αν δεν κάνεις και το επόμενο βλαβόλιο θα σου ακυρώσω την ταυτότητα αν δεν πάρεις και το χάραγμα κάτω από το δέρμα κάτω από το ε, στο μέτωπο θα σου ακυρώσω την ταυτότητα, θα σου ακυρώσω τα χρήματα θα σου ακυρώσω την περιουσία, θα σου όλα γιατί μέσα από τα ψηφιακά αρχεία, τα κτηματολόγια τους ψηφιακούς ε, τραπεζικούς λογαριασμούς και όλα αυτά της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν επινοήσει οι δαίμονες, ε, τα πάντα, ό,τι νομίζεις ότι έχεις περιουσία, καλοπέραση και απόλαυση τα έχει πάρει ο αντίχριστος τα έχει στα χέρια του έχει και τα λεφτά σου, έχει και την περιουσία σου έχει και την δουλειά σου και εσύ απλά πρέπει να τον προσκυνάς καθημερινά ώστε να συνεχίσεις να λαμβάνεις λίγα με το με μέτρο με το σταγονόμετρο ε, από τα αγαθά τα οποία αυτός σου υπόσχεται ότι θα σου δώσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα. Γιατί ο χορηγός της ζωής είναι, είναι, ο Θεός, ο χορηγός της αιωνίου ζωής, ο χορηγός της αθανασίας, ο χορηγός και των υλικών αγαθών και των επιγείων. Αγαθών είναι ο Θεός, δεν είναι ο αντίχριστος, δεν είναι ο διάβολος. Μην εξαπατάσαι λοιπόν και μην παραλάβεις τις νέες ηλεκτρονικές, ψηφιακές, βιομετρικές ταυτότητες, πουλώντας την ψυχή σου έναντι πινακίου στους δαίμονες οι οποίοι κατόπιν τούτου θα αποκτήσουν όλη την εξουσία που θέλουν για να σε περιπέξουν, για να σε κοροϊδέψουν και όταν καταλάβεις ότι έπεσες θύμα των δαιμόνων και τους προσκύνησες και έδωσες τα βιομετρικά σου στοιχεία, την ψηφιακή υπογραφή και πέρασες όλους τη ζωή και την ψυχή μέσα στο μικροτσίπ της ταυτότητας ζώντας κάθε μέρα ελεγχόμενος, ελεγχόμενος στα μέσα μεταφοράς, θα βάζει την ταυτότητα στα μηχανήματα που κάνουν ανάγνωση των εισιτηρίων, θα βάζει την ταυτότητα στο σούπερ μάρκετ, θα βάζει την ταυτότητα στη λαϊκή για να καταφέρεις να, να πάρεις λίγες κατσαρίδες, λίγους γρίλους και λίγα σκουλίκια. Μη δηλιάσετε λοιπόν αδερφοί, μη δηλιάσετε και φύγετε στα βουνά. Φύγετε στα βουνά, εκεί που ζουν ελεύθεροι οι Αιτοί, εκεί που υπάρχει φτερούγα τη θεία και της προστασίας του Θεού. Μη δηλιάσετε.